Συνειδητή επιλογή ευθύνης της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής χαρακτήρισε ο Βασίλης Λαμπρινός την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αύξηση των δημοτικών τελών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη θύελλα αντιδράσεων. Θέλαμε η όποια κριτική προκύψει να αφορά εμάς. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε την απόφαση να αναπροσαρμόσουμε τα τέλη, τα οποία δεν έχουν αναπροσαρμοστεί τα τελευταία 9 χρόνια επί δικής μου θητείας δηλαδή, γιατί η αύξηση είναι απολύτως αναγκαία. Το χώρο άνοιξαν οι καταστηματάρχες, καθώς τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων επανέρχονται στις τιμές του 2018 πριν από την πανδημία. Ένα φορολογικό το οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα. Έχουμε μπροστά μας τις ανατιμήσεις, το ενεργειακό κόστος που ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν, πόσο όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα τα απεξέλθουν, έχουν αναρωτηθεί γι' αυτό. Και γιατί σε αυτή τη συγκυρία παίρνετε μια τέτοια απόφαση? Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι θέλουν να βάλουν την ταφόπλακα και στις επιχειρήσεις αλλά και να επιβαρύνουν τόσο τους πολίτες? Αν δεν ψηφίσουμε εμείς προϋπολογισμό, θα πάει χαμένο το πρώτο εξάμεινο της Δημοτικής Αρχής που αναλαμβάνει 1η Ιανουαρίου. Η απόφαση ήταν μονόδρομο σύμφωνα με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, καθώς το άνοιγμα στο φετινό προϋπολογισμό άγγιξε τα 6 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας των χαμηλών τιμολογίων. Τη στιγμή που τα έσοδα των τελών καθαριότητας και φωτισμού ανέρχονται στα 17.040.973 ευρώ, οι δαπάνες ανέρχονται σε 23.048.757 ευρώ. Για μας θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε: μια Δημοτική Αρχή ας πάρει τις αποφάσεις της. Αυτό θα ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Οφείλουμε να ετοιμάσουμε προϋπολογισμό για την νέα Δημοτική Αρχή. Με γνώμονα τον ισοσχελισμό αυτών των δαπανών, το ύψος της αύξησης που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή για ακίνητα εντός Ηρακλείου και Αλικαρνασσού φτάνει το 29% από 0,86 cents που είναι σήμερα σε 1,10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Φέτος είναι 6 εκατομμύρια, τα οποία λείπουν από έργα, από εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, παραδείγματος χάρη για να αποκτήσει ένα ακίνητο για σχολείο ή για πάρκο. Και έτσι λοιπόν είπαμε ότι είναι σωστό να επιτύχουμε την ανταποδοτικότητα των τελών. Αυτή επιτυγχάνεται με μια αύξηση της τάξης του 28%. Για τους οικισμούς η αύξηση είναι 23%, από 0,81 σε 1 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ μηδενική θα είναι η αύξηση στα τέλη νοσηλευτικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Όλοι θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα της αποφάσης αυτής που παίρνουμε τώρα, εφόσον και το Δημοτικό Συμβούλιο την επικυρώσει βέβαια. Τα αυτά τα τέλη που θα υπάρχουν τα δημοτικά τέλη του Ηρακλείου, θα είναι τα χαμηλότερα ή από τα χαμηλότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη και μετά από αυτές τις αυξήσεις, ο Δήμος Ηρακλείου εξακολουθεί να έχει από τα χαμηλότερα τέλη εν συγκρίση με άλλους Δήμους της χώρας, δηλώνει ο Βασίλης Λαμπρινός εν ώψη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία αναμένεται θυελλώδης. Κρίνουμε ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Δεν μπορεί ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποια διαβούλευση, να μην γνωρίζουμε ότι πρόκειται να εισηγηθούν κάτι τέτοιο στην Οικονομική Επιτροπή και αμέσως τη Δευτέρα να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αντίδραση ήταν έντονη, εμείς οι επιχειρηματίες, αλλά φαντάζομαι και οι πολίτες, δεν θα το αφήσουν έτσι. Από εκεί και μετά είναι θέμα, θεωρώ, όλων να πάρουν θέση και περιμένουμε και αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία τη θέση και του κυρίου Καλοκαιρινού, ο οποίος θα είναι ο αυριανός δήμαρχος, να μας πει τι πρόκειται να κάνει προκειμένου να αποτραπεί αυτή η απόφαση.